Το ερώτημά σας παρακαλώ προς τον κύριο Καραμάνη. Ευχαριστώ στον κύριο Χρυσόγελο. Κύριε Πρόεδρε, αφήσατε έξω από τα ψηφοδέλτια του κόμματός σας τον κύριο Μαγκίνα. Υποθέτουμε ότι τιμωρήθηκε επειδή το σπίτι του στο Κοροπή είχε άδεια αναψυχτηρίου και απασχολούσε ανασφάλιστου αλλοδαπού. Επικεφαλή στο ψηφοδέλτιο επικρατεία σα είναι ο κύριο Σουφλιά, ο υπουργό περιβάλλοντο, η εξοχική κατοικία του οποίου χαρακτηρίστηκε αυθαίρετη και μάλιστα το επιβλήθησαν από τα προβλεπόμενα από τον νόμο πρόστιμα. Ο υπουργό περιβάλλοντο και χωροταξία δεν θα έπρεπε να δίνει το καλό παράδειγμα? Και πώ συνδυάζονται αυτέ οι δύο περιπτώσει? Μήπω κρίνατε τα στελέχη σα με δύο μέτρα και δύο σταθμά? Νομίζω ότι κάνετε πάρα πολύ κακή σύγκριση. Πρώτον, διότι έχω πει επανειλημμένα ότι τα κριτήρια επιλογής και στάθμισης είναι συνολικές πολιτικές συμπεριφορές. Δεύτερον, το παράδειγμα που φέρνετε για τον Υπουργό Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος είναι ατυχές. Διότι εκείνο που έγινε είναι ότι είχε άδεια για δύο σπίτια, ζήτησε άδεια για ένα, μικρότερο σε συνολικό εμβαδό. Ο φάκελος ήταν απόλυτα πλήρης, έμενε μόνο η τυπική έγκριση της άδειας αλλαγής, μάλλον της αλλαγής της άδειας, και αυτό συνήθως γίνεται 48 ώρες και για κάποιους ανεξήγητους λόγους κράτησε πάρα πολύ καιρό. Εν πάση περιπτώσει όμως, εάν θέλετε να πάω ένα βήμα παραγγεί και δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο υπουργό, η πολιτική της κυβέρνησης αυτής για το περιβάλλον στην πράξη, όχι στα εύκολα λόγια και τα ευχολόγια, υπήρξε πάρα πολύ σημαντική. Σταχυολογώ κάποια βασικά. Πρώτον, εθνικό χωροταξικό σχέδιο. Ποτέ δεν υπήρχε. Το κάναμε πράξη. Δεύτερον, ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τη βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο καθένας ξέρει μέχρι πού, πώς και πόσο μπορεί να επενδύσει. Δεύτερον, το κτηματολόγιο. Γίνεται πράξη το κτηματολόγιο. Ενώ είχαμε καταδικαστεί με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για κακή χρήση των πόρων και καθυστέρηση, το κτηματολόγιο γίνεται πράξη. Τρίτον, τετραπλασιάστηκε η ανακύκλωση. Από 6% το 2004 είναι σήμερα πάνω από 26%. Πέμπτον, διπλασιάζεται το μετρό της Αθήνας, που το λέω αυτό με την έννοια ότι είναι ιδιαίτερα περιβαλλοντικά φιλικό μέσο, και γίνεται το μετρό της Θεσσαλονίκης. Έκτον, προχωράμε την ανάπλαση, τη διπλή ανάπλαση στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας και στο Βοτανικό. Έβδομον, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε, τριπλασιάστηκε η ενέργεια από αυτές και εν πάση περιπτώσει είμαστε, αναφέρομαι τώρα στο Κιώτο, συνθήκη του Κιώτο, από τις ελάχιστες, τις 3-4 πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που εκπληρώνουν ήδη όλα τα κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, επειδή μίλησατε για τυχές παράδειγμα, θέλω απλά να σημειώσω ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας που ελέγχεται από τον κύριο Σουφλιά είναι αυτό που απεφάνθη για να του αναθεωρηθεί η άδεια, και όταν πολίτης ζήτησε να υπαχθεί στη γνωμοδότηση Σουφλιά, του αρνήθηκαν. Όμως θέλω να διαφωνήσω και με κάποια από όσα είπατε περί περιβαλλοντικής πολιτικής. Επί διακυβέρνησής σας καήκαν περισσότερα από 3 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Φταίει μόνο η ηλικιωμένη κυρία από την Ηλία και ο 59χρονος στο Γραμματικό? Γιατί πουθενά άλλο δεν ακούσαμε να αποδίδονται ευθύνες? Μήπως η επανίδρυση του κράτους δεν επετέφθη στο τομέα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών? Καταρχήν, κάνετε λάθος ότι δεν αποδόθηκαν ευθύνες. Πάρα πολλοί άνθρωποι συνελήφθησαν και περνούν από τη φυσιολογική δικαστική δίωξη ως ύποπτοι ή ως αποδεδειγμένοι εμπριστές. Δεύτερον, όταν υπάρχει μια φωτιά που είναι πληγή για όλους μας, πρέπει ταυτόχρονα να θυμόμαστε πόσες άλλες φωτιές έχουν σβήσει. Λέω λοιπόν το εξής: δεν είμαι ο αρμόδιος να κλείνω επιχειρησιακά σε κάθε περίπτωση αν όλα έγιναν τέλεια. Οφείλω να το πω. Και αν θέλετε, και αντιδρώ και σε αυτή την οτροπία στη χώρα μας, όπου όλοι γινόμαστε αναπερίσταση, πυροσβέστες, συνταγματολόγοι, γρυπολόγοι ή οικονομολόγοι, ό,τι άλλο θέλετε. Γίνεται έρευνα αν κάτι πήγε στραβά επιχειρησιακά. Δεν μπορώ όμως πάντως να μην αναγνωρίσω την αυτοθυσία και την επαγγελματική ευσυνειδησία χιλιάδων ανθρώπων, εννοώ πυροσβέστες, εννοώ χειριστές εναερίων μέσων, που κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.